Καλημέρα, άντε, την είπα. Λέει ο Κιώση, άντε, πες, πες μια καλημέρα. Πες κάτι. Άντε, καλημέρα, την είπα, δεν καταλάβει ο Κιώση. Καλημέρα, ξανά καλημέρα. Α, δεν τα καταλάβει. Τι αλλάζει στη ζωή του με αυτή την. Καλημέρα, ρε παιδιά. Καλημέρα, ρε αδέρφια. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι τα στάνταρ, γιατί υπάρχουν κάποια που δεν είναι στάνταρ. Εγώ έτσι ψηλιάζομαι. Βασικά, από τη μέρα πρωτού φύγω, το ψηλιάστηκα. Τέλος πάντων, να δούμε τα στάνταρ ποια είναι τη ημέρα. Να ζητήσω συγγνώμη που άργησα λίγο. Συγχαρητήρια, συγγνώμη, επειδή άργησα, αλλά έχει πάρα, πάρα πολύ κίνηση. Πιστεύω ο Κιός θα με πυροβολήσει. Ένα από τα τρία μεγαλύτερα ψέματα που έχουν ακουστεί. Παιδιά, πρέπει να κατέβηκα σε. Να έκανα ένα λεπτό και 40 δεύτερα, χωρίς υπερβολή. Τουλάχιστον μέχρι μέση τσιμισκή. Μετά, άντε, βάλε, έκανα και άλλα 40 δεύτερα. Όλο μαζί πρέπει να έκανα 2 λεπτά και 10 δεύτερα από ντεπό. Που το κάνω μέσω όρο αυτό. Δεν θα πω τώρα κάτι ακραία, ιδιαίτερες μέρες που γίνεται χαμός στην πόλη. Μία νορμάλ, ας πούμε, μέρα του Σεπτέμβρη το κάνω 14 λεπτά. 15 εκεί. Το έκανα 2 λεπτά και 10 δεύτερα. Λοιπόν, αδέρφια, καλημέρα. Τα στάνταρ ποια είναι? Ότι καλημέρα μας. Αυτά είναι, ότι είναι καλημέρα. Ότι έχει λιακάδα. Ότι είναι καλοκαίρι. Ότι είναι ο λίμπερο της καρδιάς σου η 107,4 μεγάκυκλη των FM. Αυτό είναι στάνταρ. Δεν είναι στάνταρ ότι είναι η Τρόικα. Γιατί ποια Τρόικα πάει? Δεν το βλέπω το έργο εγώ το όνειρο. Και ο Χρήστος δεν το βλέπει. Και το στάνταρ είναι, κυρίες και κύριοι, αδέρφια και ξαδέρφια, ότι έχω απέναντί μου, ουσιαστικά δίπλα μου, τον Χρήστο Κιώση. Νομίζω ότι, δηλαδή, μια τελευταία ελπίδα φωτός που είχα για να πάει καλά η πρώτη εκπομπή μετά την άδειά μου, την καλοκαιρινή, τη μεγάλη, είναι η παρουσία του Χρήστου Κιώση, τίποτα άλλο. Και συμπίπτει με την αναχώρησή του σήμερα, του εύχομαι ολόψυχα, ό,τι και να κάνει, να περάσει καλά, ολόψυχα. Για να του αποδείξω πόσο τον αγαπώ, κουβαλάω εδώ και 21 μέρες μαζί μου, από την άλλη άκρη της Ελλάδας, κάποια γλυκάκια τα οποία δεν τα πήρα για μένα. Λέω, θα πάρω τώρα ή θα πάρω για μένα, οπότε μου βγαίνει, υπολογίζω να μην, γιατί κουβαλάω, εντάξει, πολύ πράγμα μαζί μου. Λέω, αν πάρεις και για σένα, είσαι καταδικασμένος. Ακόμη χειρότερα. Οπότε πήρα για τον Χρήστο τον Κιώση και για τον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλα. Το γατάκι. Για τον οποίον εγώ το είχα πει ότι μύριζε καρατόμηση. Χρήστο, το είχα πει πριν φύγω. Με αυτά που λέει για τον Άρη και τον κλεβασμό. Είχα. Φεύγει, αναχωρεί τώρα ο Γιώργος. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καλύτερο LinkedIn για μένα. Ήταν συγκλονιστικό σήμερα το ότι είχα LinkedIn τον Γιώργο τον Συρίγο. Δεν υπάρχει. Τον άκουσα σερί για περίπου 35-38 λεπτά, 40 ίσως κάπου εκεί. Ξάπλωσα. Μεγάλη απάτη Γιώργος Συρίγος. Θα μου πεις τώρα το περιμένεις αυτό, τώρα το διαπίστωσες εσύ. Μεγάλη απάτη. Ακόμη περιμένω να μας πει, έτσι, περιμένουμε να μας πει πού είναι το Κάπο Βέρντε. Γιατί λέει ο περιγράφω τον γκολ του Βαρέλα. Ο στόπερ από το Κάπο Βέρντε, νομίζω ο Αλέξης Πυρόπουλος είναι. Ο Αλέξης τα λέει κάτι αυτά. Αυτά τα λέει ο Αλέξης, τα λέει κάτι τέτοια. Και λέει ο Συρίγος, για πες μου ρε μάγκα που είναι το Κάπο Βέρντε. Και λέω, άρε κάτι σκοτάδια. Λέω, ο Συρίγος θα μας πει. Που είναι μάγκας βαρύς, ατόφιος, αυθεντικός, οριτζινάλε και τέτοια. Τίποτα ο Συρίγος. Δεν μας είπε. Μείναμε με το ερωτηματικό. Πού είναι το Κάπο Βέρντε. Δεν θα το μάθω από άλλον. Ούτε τον Ιάπωνο, τον Google. Να μας πει ο Συρίγος πού είναι το Κάπο Βέρντε. Γιατί ψηλιάζομαι ότι μέχρι το Λαγκαδά φτάνουν οι γεωγραφικές του γνώσεις. Και βγαίνει και ο άλλος ο γάτος, ο Παοκτσής, με τα νταούλια με τις καραβίδες. Μεγάλος παπάς. Καραβίδα σε ποτάμι. Έγινα 29 ετών, αυτό δεν το έχω κατακούσει. Δεν το έχω ματακούσει. Καραβίδα ποταμίσια. Δεν τρέπεστε εσείς λιγάκι για τους Ορίγκο ακροατές? Τι είπε? Το νταούλι, το καλαθάκι που το λένε αλλιώς κάτω οι Έλληνες, είναι ότι ο Έλληνες, είδα τώρα στην Ηρακλιά με καλαθάκι, τον βλέπω γεμάτο ψάρια. Λέμε άρχοντα,
αυτά πολλή ώρα τα ψάρευες. Λέει, ποια ώρα δε. Τα άφησα, λέει, το βράδυ και το πρωί πήγα και τα μάζεψα. Λέω, κοροϊδεύεις. Μου λέει, αυτό κάπως λέγεται, με το καλαθάκι, παγίδα. Τίποτα ρε κορό, ένας γύρω στα 70. Λέω, πλάκα μου κάνεις. Λέει, τώρα πάνω τα ψήσει η γυναίκα μου. Τα άφησα, λέει, το βράδυ, Γιώργο, σοβαρά. Και τα πάω, το μαζεύεις το πρωί, μπορεί και να πας, λέει, 4 μέρες, να μην πιάσει τίποτα. Τώρα, λέει, ήταν η καλή μου. Το μισό γεμάτο. Πρέπει να είναι αυτό εδώ πέρα που λέει ο δικός σου. Ποια καραβίδα σε ποτάμι, ρε, δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε, εσύ. Τέτοια ψέματα έχει. Χρήστο, έχει ποτάμι. Ναι. Σοβαρά μιλάς. Παιδιά, νόμιζα το είπε και χαβαλέ ο άνθρωπος. Ναι. Με ενημερώνουν εδώ πέρα, δηλαδή, και με διαμαρτύρονται εντόνως που δεν το γνωρίζω, και ο Γιώργος και ο Χρήστος, ότι η νέρεση, λέει, πάνω στο βουνό να ανέβεις, λέει, σε ποτάμι, θα πιάσει, λέει, καραβίδα, δεν το ήξερα, ειλικρινά. Είναι επικίνδυνη, πρέπει να είναι επικίνδυνη στο ποτάμι καραβίδα, ε. Να σε δαγκώσει, σε κάνει, ε. Έτσι δεν είναι. Α, είναι μικρές καραβιδάκια. Γιατί αλλιώς, δε φίλε, έχω εικόνα καραβίδες, εγώ λέω σε ποτάμι να το σε καθαρίσει. Ναι. Σαν μίνι εκδοχή κροκόδιλου. Ναι. Δεν σου κόβει, λέει, κανένα επίμαχο σημείο ο Χρήστος. Γιώργο, να είσαι καλά, καλημέρα, αγόρι μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ήρωας Γιώργος Συρίγος μας χάρισε υπέροχο πρωινό. Τώρα να δούμε πώς θα πάμε. Θέλω να κάνω και ένα τηλέφωνο. Μπάς και σας κάνω ένα δωράκι για εσάς, για αυτές και αυτούς που είναι να αναχωρήσετε σήμερα ή αύριο. Είστε στο τελευταίο γκρουπ των διακοπών. Μήπως σας κάνω ένα ωραίο δωράκι. Έλα, έλα μέσα. Είδα 8 εκατομμύρια γυναίκες τελευταίες 20 μέρες. Επιτέλους βλέπω μια γυναίκα ακριβώς αυτό που θέλω, ρε φίλε. Ακριβώς έτσι. Ε! Να το. Να τη κατάρα. Πάω να την. Τι? Κάτσε, εμένα με ψάχνουνε, να το δεχτώ. Τον Νετσαλτίβι τον ψάχνουνε. Εδώ. Γιατί άκουσα ότι ο Τσαλτίδης την πρώτη μέρα που ήταν αρθεί έχασε το δρόμο και βγήκε στην Αντιγονιδόν πάνω. Λοιπόν, εσύ, καλά δεν πας εσύ Ολλανδία? Όχι. Άντε με το καλό καλά πέρα. Πού θα πας, αν θες να πεις. Ωραίο, ωραίο νησί. Πρώτο ποδάρι, μπράβο. Αυτά που όλοι το παίζουν με το δεύτερο ποδάρι, όλοι και χλεβάζουν, ναι. Στο φοιτητικό, στο Ποσίδι. Α. Έχει δημοσιογραφικά εκεί πέρα. Αγάπη Γαβριηλίδου! Αυτή η κοπέλα δεν πάει η Ολλανδία να φέρει την πρόκριση. Την άψανε εδώ πέρα. Και πάνε άλλοι κι άλλες. Και παγαίνουνε άλλοι κι άλλες. Έμεινε εδώ η Αγάπη Γαβριηλίδου για να δώσει τη μάχη, για να δώσει τον αγώνα εδώ. Από τα Πάτρια Εδάφη. Για τον αγώνα που θα δώσει ο ΠΑΟΚ. Εγώ να πω την αμαρτία μου, παιδιά, νόμιζα ότι είναι αύριο. Το λέω. Λέω στον Γιώση, ρε, εσύ, τι λέει ο άλλος, λέω, λάθος κάνει. Λέει, απόψε είναι, ρε. 9:30. Ίδια ώρα με τον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα που ο Θρύλος δίνει τον αγώνα κόντρα στην Πασάκ Σεχίρ, στη ρεβάνς του 0-1 της πόλης και την απόκρουση του πέναλτι. Παιδιά, έγινε εκεί που το έβλεπα. Όχι, ψέματα, δεν το έβλεπα. Συγγνώμη, λάθος είπα. Δεν το έβλεπα. Έτρωγα κάπου και ακούω κάτι πανηγυρισμούς. Φύγαν, λέω, α, έβαλε ο Ολυμπιακός δεύτερο γκολ. Γιατί είχα μάθει ότι προηγείται 0-1. Και έγινε χαμός και μου πάω να δω, λέω, τον γκολ. Φεύγω, πάω πιο πάνω. Ήταν 15 μέτρα πιο πάνω το μαγαζί που βλέπαμε το μάτσα, ας πούμε, μαζεμένη στην Ιθάκη. Και λέει, τι, απέκρουσε τον πέναντι, ρε, λέει, ο Σα, δεν είναι γκολ. Α, λέω, εντάξει, ναι. Δεν το, ούτε καν το είδα κι αυτό. Έφυγα κατευθείαν. Λέω, πάω στο φαγητάκι μου. Δεν το παρατάω. Να δούμε πέρα τώρα για μηνύματα, ρε παιδιά, τι γίνεται. Ωραία, ωραία. Χρήστο, να πάμε σε κανένα breakάκι, λες, για να κάνω, να μην τρώμε το διάλειμμα, τώρα που έχουμε, τώρα που είναι νέκρα όλα, μας πιάνει το φιλότιμο, να μην τρώμε το διάλειμμα, όταν έχουμε μπλα 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 και λέμε και πάει η ώρα παρά 20 και ουρλιάζει ο Κιώσης και λέει, ρε κουφάλες, διάλειμμα, τότε τα γράφουμε όλα κανονικά. Εδώ αυτό τι θέλει να πει στο Sport DNA, ασυγχώρητο να απαιτούμε από τον ΠΑΟΚ, με το ζόρι να υποστηρίζω τις ελληνικές ομάδες. Ναι, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Είναι μέσα σε εισαγωγικά αυτό ο τίτλος.
θέμα στο Sports DNA. Να το δούμε. Λοιπόν, παιδιά, για όσους το ξέχασαν και όσοι το ξέχασαν, SMS-ικά, έτσι, η συμμετοχή σας, FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54526. Δεν αυτοπαρουσιάστηκα, δεν το κάνω, γιατί παίζει κάτι με τον διαγωνισμό που ίσως να έχω, έτσι. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Πηγαίνω σε break να πω δύο ανθρώπινες κουβέντες με τον Χρήστο τον Γιώση, να δω και αν μας προκύψει διαγωνισμός και επιστρέφω. Αχ, το είναι κλασικό αυτό. Κάθε καλοκαίρι τρως κόλλημα με ένα κομμάτι. Μπορεί ενίοτε με δύο, αλλά κυρίως με ένα κομμάτι. Είναι το κόλλημα του φετινού καλοκαιριού. Αυτό. Από τους αλατρεμένους μου Weezer, αγαπημένοι Weezer, μπαντάρα, δεν σχολιάζω, παίζουν τα πάντα. Αυτό είναι έξτρα καλοκαιρινό από τους Weezer και από την Knock the Hustle. Το είχαμε παίξει κάποιες φορές πριν φύγω, αν θυμάστε. Και Ιούνιο κτλ. Λοιπόν, θα τρέξει διαγωνισμός. Θα τρέξουμε διαγωνισμός. Όπως το αφήσαμε, έτσι θα συνεχίσουμε. Γιατί είναι ωραίο, άμα τη επιστροφή σου, να δίνεις και δωράκι στους ακροατές. Είναι ωραίο, νομίζω. Δεν είναι άσχημο. Εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε. Τι ώρα είναι, 11 παρά 20. Μέχρι τις 11 και 4 θα πάει ο διαγωνισμός. Μέχρι 11 και 4. Σε ποιον ανήκει η φωνή που ακούς? Γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλές και πολλοί την ξεχάσατε, ότι δεν την αναγνωρίζετε. Δεν κάνω πλάκα, αυτός ο διαγωνισμός. Δηλαδή, πληκτρολογείς το κινητό σου FM, αφήνεις κενό, γράφεις το επώνυμο ή το όνομα ή κάποιο χαϊδευτικό, κάποιο παρατσούκλι όπως τραβάει η ψυχούλα σου, αυτού νούνενε που ακούς, νένε, τώρα, στο μικρόφωνο, γράφεις το δικό σου ονοματεπώνυμο και το αποστέλεις στο 54, bitch, στο 54526, έτσι, το ονοματεπώνυμό σου, αποστολή στο 54526, 11 και 4, άντε και 17, θα κάνουμε την κλήρωση για να βγάλουμε την νικήτρια ή τον νικητή, ο οποίος θα κάνει τις διακοπές του ή έστω αυτό το τριήμερο τέλος πάντων της Παναγιάς, με ολοκένουργιο ζευγάρι γυαλιά ηλίου νέας εισοδείας από τα Opticon Express. Θα πάει σε ένα από τα τρία που υπάρχουν στην πόλη, τέσσερα υπάρχουν το ξέρω, αλλά στο Μακεδονία Παλάς εκεί δεν υπάρχει συμμετοχή στο διαγωνισμό, από εκεί παίρνει μόνο η Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδης. Θα πάει σε ένα από τα άλλα τρία ή στους Αμπελόκηπους, όχι, που είναι Εύωσμο, είπαμε, στην New Ευκάρπια, New Ευκάρπια, Πολυτεχνείου 23, ή εδώ στο κέντρο, απέναντι τα νέα δικαστήρια, 26 Οκτωβρίου 28, ή downtown, εντελώς τελείως downtown, Παύλου Μελά 11, περίπου 12 μέτρα κάτω από την Τζιμισκή, και θα καβατζώσει ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Όσοι συμμετέχετε και χάσετε, δεν κερδίσετε, ένα νικητή θα βγάλω, μία νικήτρια, έτσι, πηγαίνετε και ζητάτε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Δηλαδή λες, συμμετείχα, δεν κέρδισα. Θα διαλέξεις ζευγάρι γυαλάκι από τα οποία θα σου αφαιρεθούν 50 ευρώ. Όχι και άσχημα, θα μπορούσε να πει κανείς. Λοιπόν, εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από τον λατρεμένο παοκτσί Γιώργο Ιταλό. Στο πνεύμα της εποχής, ξεκάθαρα, στο πνεύμα. 100 μέτρα από τη θάλασσα, έλεγε το ξενοδοχείο. Τα μετράω. 112 ακριβώς. Του τραβάς μια μήνυση. Και από το γέλιο στο δράμα, με μεγάλη μου λύπη, πληροφορούμε ότι έφυγε από την ζωή σε ηλικία 62 ετών ο Χωσέ Λουίς Μπράουν, ο εκ των στόπερ της Αργεντινής στην πορεία της προς την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου του 86. Ο άλλος ήταν ο μαλλιάς με τα γένια, ο... Πες τώρα, Χρήστο. Όχι, μωρέ. Μακρύ μαλλί... Ο Μπατίστα, άσε το καλό, ναι. Μπράβο, ρε. Αυτή ήταν. Νομίζω σε όλα τα μάτς αυτή δεν ήταν. Σε όλα τα μάτς. Μπράβο. Η αιτία είναι αυτή. Αυτό είχε γίνει ή κάτι άλλο. Ναι. Όχι ότι κάτι μάλλον κάτι έγινε. Όχι. Ναι. Ο Ντανιέλ Πασαρέλα, μου θυμίζει ο Χρήστος, τραυματίστηκε λίγο πριν την ένταση του παγκοσμίου κυπέλου και πήρε τη θέση του ο Μπατίστα ή ο Μπράουν. Μάλλον ο Μπράουν. Ο Μπράουν. Ο Μπατίστα ήταν, ναι.
Ναι. Ο οποίος ήταν ο ένας κοντοκουρεμένος, με το μαλλί αυτό το κλασικό, το συντηρητικό, το πολύ κοντό και πάντα ξυρισμένος, και ο Μπατίστα δίπλα με το μακρύ μαλλί και τα γένια. Ωραία μορφή. Ωραία μορφή. Ωραία μορφή, ο οποίος χάνει. Ο Μπράουν. Ναι, μπράβο. Με τη Γερμανία. Με την Δυτική Γερμανία. Μπράβο. Με κεφαλιά, έτσι. Με κεφαλιά, ναι. Ένα γκολ αυτό, ναι. Το μοναδικό γκολ, με ενημερώνει ο Χρήστος, στην καριέρα του με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Και ήταν στο τελικό με τη Δυτική Γερμανία. Okay. Ναι. Καμπύλη. Μπράβο, ρε, το, ρίχνει τον κοντόχοντρο στο. Ναι, τον κοντόχοντρο του λέει: φύγε από εδώ, βρε βλάκα, εσύ δεν μπορείς. Ναι, ο Μαραντόνα τι χωνόταν εκεί για να βάλει κανένα χέρι, ξέρεις. Για να βάλει με το χέρι κανένα, αλητία. Αλητία. Ο οποίος, ο Μπράουν, νομίζω ότι είναι αυτός που χάνει τον Λίνεκερ στο γκολ με το οποίο μειώνει η Αγγλία. Και είναι και στη φάση εμπλέκεται που είναι απίστευτη και έχει περάσει τελείως τον Ντούκου. Για μένα είναι η φάση. Ίσως η φάση του αγώνα, πέρα από τον γκολ του Μαραντόνα με το χέρι και το άλλο το απίστευτο με το σλάλομ, είναι η ευκαιρία που χάνει η Αγγλία στο 90-1 με την απίστευτη σέντρα του Τζον Μπάρνς από το σημειάκι του κόρνερ, που βγαίνουν πάνω στην μπάλα ο Τέρι Φένικ της QPR και ο Γκάρι Λίνεκερ, τότε της Everton, μετά, όταν γύρισε πήγε στην Τότεναμ. Αυτά δεν ξέρω, όταν ένας παίκτης είναι εκεί πάνω στο μεταβατικό σε μια διοργάνωση, που ανήκει, δηλαδή που πιστώνεται, σε ποια ομάδα. Νομίζω ότι εκεί ο Λίνεκερ είναι Everton, ναι. Τους χάνει και τους δύο, και ο Μπράουν και ο Μπατίστα, αλλά δεν βρίσκουν την μπάλα για ένα χιλιοστό. Η ευκαιρία είναι απίστευτη. Εκεί ισοφαρίζει η Αγγλία 2-2. Είναι απίστευτη η φάση. Δεν υπάρχει. Έχει περάσει τελείως τον Ντούκου. Νομίζω ότι δεν τη δίνουν καν σημασία. Να είναι καλά ο Μπράουν. Γνωστός λέει και ως Τάτα, δεν το γνώριζα αυτό. 62 μόλις ετών, έπασχε από την νόσο του Αλτσχάιμερ. Δηλαδή τώρα λες, ρε παιδί μου, θα πω συμβαίνει το καθημερινά τέτοια. Απλά τώρα εδώ πέρα είναι ποδοσφαιριστής με παγκόσμιο κύπελο γι' αυτό. Δηλαδή την ίδια μέρα σε όλο τον κόσμο, από τον ίδιο λόγο, στην ίδια ηλικία, φαντάζομαι θα φύγανε εκατοντάδες άνθρωποι, έτσι. Ας αναπαύσει, ας είναι αυτό το χώμα που θα σκεπάσει τον Χωσέ Λουίς Μπράουν, ο οποίος ήταν στην Αργεντινή τότε, η οποία με πίκρανε. Αλλά πάνω απ' όλα είπαμε ο άνθρωπος, έτσι, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, το διαγωνισμό, επαναλαμβάνω, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου νέας εσοδείας από τα Opticon Express, αρκεί να απαντήσει σωστά σε ποιον ανήκει η φωνή η οποία ακούς. Αυτό δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Δεν είναι κάτι, ούτε κάτι πονηρό, κάτι από κάτω. Αυτός απαντάς. Αρκεί να απαντήσεις σωστά, έτσι. Άμα γράψεις Κιώσης, δεν είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Αν και ο Κιώσης κάνει τα κουμάντα εδώ, ο Χρήστος, ο DJ Κίος. Είπαμε αναχωρεί σήμερα για την άδειά του. Χρήστο, πότε επιστρέφεις, αγόρι μου? 26 Σεπτεμβρίου, έτσι. Κάτσε, μπερδέθηκα. Δεν κάνω πλάκα. Αυγουστού. Sorry, δεν μπερδέθηκα. Εσύ, γιατί σου χρωστάνε, ναι, δεν το πια πλάκα. 26 Αυγούστου, τι μέρα πέφτει, μα, Δευτέρα. Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ πέρα μαζί. Με το καλό. Με το καλό, βέβαια. Θα έχει γίνει πρώτη. 25 δεν ξεκινάει. 24, 25 εκεί. 24 αυτό. Εντάξει. Ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, 9:30 απόψε και το μάτς του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Εννοείται ζωντανά από το Λίμπερο μόνο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Σε περιγραφή του Σταύρου Κόλκα, να υποθέσω, Χρήστο. Εννοείται, Σταύρος Κόλκας. Από την Johan Cruyff Arena, 9:30. Δεν το έχω συνηθίσει η Johan Cruyff Arena ακόμη. Πόσο έχει που έγινε, 2 χρόνια τώρα, 3 κάπου εκεί. Δεν το, ειλικρινά αυτό δεν. Δηλαδή, αν μου πεις ότι λέγεται Μιούρεν, Arnold Μιούρεν Arena, πιο πολύ θα το πιστέψω. Ναι, αυτή δεν θα τα λέω. Ναι. Κάτσε ρε, δεν έπαιξε και. Στον Άγιαξ, ναι. Ναι, μετά πήγε Άγιαξ, ναι. Και ο αδερφός του, ο οποίος αδερφός του ξεχνάω, το ξεχνάω όλο. Πώς? Μπέρκατ, ναι. Ήταν και οι δύο στην Ipswich, και οι δύο, ναι. Με μουστάκι ο αδερφός του, με μουστάκι και φράντζα. Ναι, καστανό μαλλί ίσιο και μουστάκι, ναι.
ο Μιούρεν ξερακιανός σαν τον Τζον Κέιλ, τον Velvet Underground. Έμοιαζε ο άλλος Μιούρεν. Έτσι, βέβαια. Εν τω μεταξύ, κάτι πρωτοφανές, νομίζω τουλάχιστον να διαφωνεί κανείς ότι είναι πρωτοφανές. Δεν ξέρω ποια χρονιά είναι που επιστρέφω από άδεια και υπάρχουν φωτιές σε διάφορα μέρη. Μιλάμε για. Ξαναματαγίνει στην πατρίδα μας. Η Νότια Εύβοια, και συμπεριμένω ότι είναι νότια, γιατί άκουσα ότι έφτανε η μυρωδιά μέχρι και τον Κορυδαλό στον Πειραιά. Από το πρωί μυρίζει. Προφανώς αν Νότια Εύβοια και στη Θήβα και στη Θάσο για πολύ πολύ μικρή πυρκαγιά που άκουσα. Χαμός. Νομίζω αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω ότι αυτό είναι τώρα πρώτη φορά. Πρώτη φορά γίνεται. Έλα ρε Αναστασιάκη. Αναστασία Λάμδα έχω. Αναστασία Λάμδα. Αναστασία Λάμδα. Όπω η Αναστασία Λάμδα είναι πιο μαύρη από μένα, παιδιά. Εγώ έκανα 30 εκατομμύρια χιλιόμετρα στο λιοπύρι. Η Αναστασία Λάμδα είναι πιο μαύρη από εμένα. Ξεκάθαρα. Ορίστε. Κάτσε. Άραξε. Πάρε μικρόφωνο. Φεύγω εγώ. Κάτσε. Κάνε μόνη σου. Να σε καλά. Καλή συνέχεια με Αναστασία Λάμδα. Αχ, έλα εδώ τώρα που σε έχω. Εσύ πρέπει. Κάπου εσύ που είχες φύγει, κάπου. Τα μπέρδεψα λιγάκι, πες μου. Στάκομαι, στάκομαι, ντε. Στάκομαι. Ναι, λοιπόν. Εγώ πήγα Λευκάδα. Ναι, που και δεν είναι Πάργα. Εσύ. Ναι, ωραία. Παξούς, αντίπαξους. Ναι. Και σε κάτι χωριά εκεί τριγύρω, τη Ηπείρου. Δεν πρόλαβα. Ήθελα να πάω στο Ζάλογο. Αλλά ναι. Δεν. Α, και Μέτσοβο πήγα. Ναι. Ζάλογο πανέμορφα. Ναι, ναι. Και το μνημείο εκεί. Εκεί ήθελα να πάω. Το αλλά... μνημείο είναι του Ζογκολόπουλου, δεν είναι. Νομίζω. Του Ζογκολόπουλου νομίζω είναι. Το μνημείο. Και είναι φανταστικά και το Σούλι και όλο. Και το μοναστήρι που έγινε. Η... Φαντακιάνε το καφενεδάκι κάτω το σχολείο των Ηρώων που είναι οι πρωτομέ των Ηρώων. Φανταστικά. Ωραία. Ωραία. Δηλαδή πήγε σε ένα νησί, από ό,τι κατάλαβα. Όχι. Παξού αντίπαξού. Εντάξει, ναι, Λευκάδα δεν θεωρείται. Δεν είναι νησί, πάει, ναι, δεν είναι νησί. Γενικά το Ιόνιο, ναι. Ήμουν Ιθάκη φέτος. Πήγα. Α, πήγες. Πήγα Ιθάκη. Νησιά είναι Κυκλάδες. Αχ, αυτό λέγαμε κι εμείς με το Σάβα, αλήθεια. Είναι σαν να πήγαμε απλά σε μια. Νησιά είναι οι Κυκλάδες. Σε μια παραθαλάσσια περιοχή. Του Ιωνίου είναι αστικά κέντρα που περιβάλλονται από θάλασσα. Ναι. Απλά. Έτσι, έτσι, συμφωνώ. Η Ιθάκη όμως είναι νησί. Α, ναι. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος που είναι βαρεμένος με Κυκλάδες, δεν θέλω ρε φίλε αυτά τα λευκαδοκέρκυρο τέτοια, ας πούμε, τα θεωρώ πιο δεάστο. Ιθάκη. Και η Παξή ήταν νησί. Και γι' αυτό, σαν τα δύο έχω πάει. Ναι, ναι. Έχω πάει Παξού, αντίπαξους, όχι τώρα, Άριζονιά, πακέτο με Πάργα. Κλασικό πακέτο αυτό. Και... Ωραία και η Πάργα. Ναι, ρε εσύ. Ναι, 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 ωραία. Πιο πολύ Κυκλάδες θυμίζει η Πάργα. Ναι, ναι, πιο γραφική. Από πιο γραφική, ναι. Ιταλία θυμίζει η Πάργα. Ναι, σωστό. Ειδικά εκείνη η μεγάλη ανηφόρα πάνω. Είναι το μαγαζί και το μπαράκι με τα κοκτέιλ τα απίστευτα. Εκεί πολύ ψηλά που. Που έχει το τεράστιο το ποτήρι, το γυάλινο, με το μπλε το κοκτέιλ, το φωσφοριζέ που το φωτογραφίζουν όλοι. Α, δεν είναι. Ξέρω τώρα, δεν το είδα αυτό. Και λίγο πιο κάτω έχει ένα στυλάτο μαγαζί με. Έχει πολλά. Με skateboard, snowboard και beachboard και τέτοια. Πότε έχει πάει. Πολύ Αμερικάνια. Θα σου πω. Το ή 9 ή 10. Α, πριν από 10 χρόνια. Εντάξει, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει λίγο. Σίγουρα, αλλά αυτά είναι πολύ. Αυτό είναι πολύ στάδιο τώρα το μπαράκι. Είναι εκεί, μου είχε πει το παιδί ότι είμαστε λέει εδώ 13 χρόνια, 15. Και δεν είναι κάτι που λες αυτό. Αυτό δεν φεύγει με τίποτα, ας πούμε. Όπως τώρα και στη Σύφνο, ας πούμε, έργα στο Χρήστο έξω, γιατί με ρώτησε για μαγαζιά ο Χρήστος στη Σύφνο. Είδα ας πούμε, τα μαγαζιά, ας πούμε, το Μπότζι. Παιδιά, όσοι πάτε κατά Σύφνο μεριά, σταθερά στο Μπότζι του Γιάνγκου, του Θεσσαλονικιού, έτσι. Που είναι για δέσιμο, δεν υπάρχει. Φόλα Πάοκ. Εντάξει, ο τύπος άρρωστος, βλαμμένος. Υπέροχος τύπος. Ο Γιάνγκος εκεί. Το Μπότζι σταθερά. Πρέπει να κλείνει φέτος 30 τόσα χρόνια. Όχι, ψέματα. 25, 27, κάπου εκεί. Τώρα που είπες ΠΑΟΚ, εκεί που πήγα στη Λευκάδα, ναι. Αυτός ο σπιτονικοκύρης, να το πω, αυτός ναι. Που είχε το ξενοδοχείο τέλος πάντων, με έστειλε ο Γιώργος ο Παναγιωτίδης αυτόν. Ναι. Είναι ΠΑΟΚΤΣΙΣ, άρρωστος κι αυτός, και άκουγε και λίμπερο από τη Λευκάδα. Κάτσε, είναι Λευκαδίτης. Είναι ναι, 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 εκεί μένει. Όχι, όχι, καμία σχέση όχι, με τη είναι. Πήγα στον Θεσσαλονικιό, τον είπα. Στο Θεσσαλονικιό. Πήγα στον Παοκτσού, τον είπα ότι είμαι Παοκτσού.
Πήγα, θα πάω στην κρουαζιέρα, θα πω η Μηρακλής για να τα κάνω όλα τζάμπα. Ναι, έχω βρει τη λύση. Μα θύμισε ο Χρήστος ότι ο Γιώργος Ματζιούκης ξέρει το ένα και καπετάνιο Λευκαδίτη, ντόπιο, είναι Ηρακλειδέας άρρωστος που κάνει τις κρουαζιέρες. Ένας προφανώς από αυτούς που κάνουν, δεν νομίζω να είναι μόνο ένας. Ναι. Ναι. Αυτά που πάει η Θάκη, η Κεφαλονιά. Γιατί δεν το κάνεις εσύ? Ναι. Δεν μπορούσαμε γιατί επειδή πήγαμε παξούς, ναι. Ο Σάββας δεν μπορούσε τα ταξίδια με το καράβι, ναι. Και όλη την... Μ' αρέσει που μιλάμε, ξέρεις, ο Σάββας. Ο Σάββας τον ξέρει ο κόσμος, αφού το λέμε συνέχεια. Ο Σάββας και ο Σάββας, και ο Σάββας, το ξέρουνε. Ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε. Ο Σάββας είναι αδερφικός φίλος της Αναστασίας. Ναι, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε στην κρουαζιέρα και τα έβγαλε, πώς θα το πω τώρα, διακριτικά. Ως εκεί. Οπότε δεν πήγαμε στην άλλη κρουαζιέρα, μην... Ναι, ναι. Λοιπόν, χρωστάω μηνυματάκια εδώ, από ό,τι βλέπω. Καλημέρα Σάββας, ατελείωτη συγκίνηση, μεγάλη συγκίνηση. Φίλος μου. Κι άλλο Σάββας. Ναι, ναι. Με δυο Σάββες, έτσι παίζεις. Έτσι, έτσι. Σάββα, τι έγινε, γύρισες, δεν είσαι κάτω, σε σκέφτηκα 30 φορές. Εδώ είναι. Τι είπε? Α, θα πάει τώρα για μανεβάσια και τέτοια. Άντε κούτρα Πελοπόννησο. Άντε κούτρα, πήρες γυναίκα από την Πελοπόννησο και έγινες άνθρωπος. Άντε, αλλιώς θα σου καμιά καλλικράτεια. Για εκεί είσαι. Περήφανε ο Αστήτη. Ούτε καλλικράτεια. Ηράκλεια, μέχρι εκεί. Ηράκλεια. Έτσι, έτσι. Μήνυμα του λατρεμένου Παοκτσί 164. Καλημέρα. Με το που ήρθες θα πικραθείς, παππούλη. Έτσι, γιατί η χρονιά σου προβλέπεται δύσκολη πάλι. Το τελευταίο μήνα που θα ήθελα να δω, παιδί, δεν υπάρχει. Δεν, εσύ, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Με το που ήρθες θα πικραθείς. Παππούλη, γιατί ρε φίλε. Έκανα 8 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Εσύ που είσαι νέος, αυτά τα εσύ δεν θα έκανες ούτε το 1 πέμπτο από όσα έκανα εγώ. Και δεν λέω με αυτοκίνητα και πλοία και τέτοια, εννοώ ποδαράτος, έτσι. Έτσι, γιατί η χρονιά σου προβλέπεται δύσκολη πάλι, χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω μήνυμά σου. Μην ξεχνάς, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Σε ποιον ανήκει η φωνή που ακούτε? FM και ενώ μηνυματάκι, ονοματεπώνυμό σου, αποστολή στο 54526. Δεν κάνω πλάκα, είναι γελίος ο διαγωνισμός, αλλά για να έχει συμμετοχή το κάνουμε γι' αυτό. Τώρα έχω κι άλλες ερωτήσεις και απορίες για Αναστασία Λάμδα. Ψέματα, δεν έχω άλλες. Έτσι το είπα. Α, να κόλλησε πάω εδώ. Λίγο να δουλέψω γιατί. Όπα, ναι. Συγγνώμη. Ναι. Γιατί θέλω πολύ να δουλέψω. Θα χαζέψουμε τελείως. Θέλω να ακούγονται αυτά. Τι, δουλεύεις την τέτοια. Καταρχάς, μη μασάς. Πες μου από τους παραγωγούς τουλάχιστον, από τους παραγωγούς, ποιος είναι ο μόνος που γιορτάζει εδώ στο Λίμπερο. Εσύ. 15 Αύγουστο. 6η συνεχόμενη χρονιά είμαι εδώ στη γιορτή μου. Κι άλλοι. Ποιος ήτανε? Δημήτρη, ήταν. Είχαμε. Α, τώρα έχουμε δύο. Αλλά... Τι Δημήτρη? Λέω και... για τις Παναγίας. Εντάξει, και για τέτοια άλλα ονόματα μεγάλα. Ας το που... Αγίου Δημητρίου τώρα, δεν είναι η κατεξοχήν περίοδο της διακοπών. Τη λείπουν όλη η Ελλάδα διακοπές. Εδώ σήμερα κατέβηκα κάτω, έκανα Αναστασία Λάμδα. Δύο λεπτά και 10 δεύτερα για να κατεβώ από το σπίτι. Που το κάνω κανονικά σε 15 με 17 λεπτά. Είμαι μη σαν σας, μη σαν χωριές. Θα δουλεύεις 15 μαθά, Όχι. Κάτι σου έχουν βάλει. Όχι. Κάτι με διαφημίζει να κάνεις κάτι. Τώρα το λέγανε, δεν κάνω πλάκα. Όχι. Όχι. Μαριλιζάκι πότε γυρνάει, για να έχω γραμματεία να ξέρω. Δευτέρα. Τη Δευτέρα το Μαριλιζάκι γυρνάει. Μαριλιζάκι. Εσύ πότε γύρισες? Την Κυριακή. Άρα χθες επέστρεψα εδώ. Ωραία. Πες τη σειρά. Με τη σειρά, πώς τα πήγες, με τη σειρά. Ναι, λοιπόν. Πρώτη μέρα πήγαμε στο ποταμό των Αχαίροντα. Κάναμε διάφορα extreme sports. Α, και πήγα να στο πω. Α, δεν, λέω δεν έκανες ρεσία, λέω δεν πήγε. Έκανα. Άλογο, ναι. Rafting, ναι. Και το άλογο δεν λέγεται rafting. Όχι, άλογο, rafting, ναι. Και ένα άλλο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, που κατεβαίνεις, κρατιές από ένα σκηνή και κατεβαίνεις με απότομα. Πώς? Ραπέλ. Όχι, flying κάτι, flying... Κατεβαίνεις σε βράχο. Flying fox. Όχι, όχι με την πλάτη, στον αέρα. Ρε παιδιά, από βράχο! Ναι, 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 αυτό. Όχι από βράχο. Πώς λέγεται? Flying Fox, κάπως έτσι. Ναι, ναι, μπράβο. Το κάνω survivor. Έκανα και survivor. Είχε και τοξοβολία στο πακέτο, αλλά δεν προλάβαμε. Τι, δηλαδή, έβαζες ένα μήλο στο κεφάλι του Σάβα και έρνεις βέλη. Ναι. Ναι, ρε, χαίροντας, κάτσε καλά. Βούτυξες στο κομμάτι που είναι πάγο στο νερό. Βέβαια. Εκεί βούτυξες. Βέβαια. Όπου εκείνο είναι. Και κολύμπησα κιόλας εκεί. Οι μισοί κολλάνε.
Οι μισοί κολλάνε εκεί πέρα. Κόλλησα κι εγώ, αλλά με πείσαν οι υπόλοιποι. Ναι, την πολύ την παγωνιά εκεί πέρα. Ναι. Αλλά πήγες αυτό το τέτοιο... τοπίο ήταν σαν τον Παλί. Εγώ νόμιζα είμαι στον Παλί, με αυτά τα βράχια τα μεγάλα και στη μέση το ποτάμι. Εκεί είχε παλιά αντίσκηνο έστεινε ο Ντίνος ο Παλής, του Άρη. Γι' αυτό θυμίζει έτσι. Γι' αυτό. Ναι. Τι ήθελα να πω. Καλημέρα, Ντίνο. Με νεκρομαντίο πήγες. Εκεί δεν πρόλαβα να πάω, αλλά έμαθα ότι δεν άξιζε και πολύ. Αξίζει, τι λες ρε, το νεκρομαντίο. Ότι ναι, μπορούσε σου να κάνει ωραία ξενάγηση. Αυτό, ότι μπορούσε να έχει περισσότερα πράγματα. Τι να έχει νεκρούς. Είναι πολύ φτωχό. Μπορεί και νεκρούς, δεν ξέρω. Εντάξει, ωραία ξενάγηση μας έκανε. Μια τύψη, νομίζω κιόλας. Ελληνοαμερικάνα που είχε τελειώσει η κοπέλα πανεπιστήμιο. Κάτι δεν θυμάμαι. Ωραία είναι νεκρομαντίο, ρε, εσύ. Όπως και να έχει, δεν προλάβαμε. Είδα κάτι, κάτι σκάβαν κάνανε, ένας φόλα παοξής. Λέει Γκαρδασάκο, ακούμπεις τα πράγματα εκεί. Λέω τι κάνανε. Τον βλέπω με κάτι καπέλο, πάω, κάτι το ρωτάω κιόλας. Λέω κάτι, κάτι που να φοράει το καπέλο, ξέρω να μην έχει τίποτα να βάλει τον ηλιάδος. Και λέει πάω, φόλα παοξής. Εκεί πέρα. Ωραία. Και κάτι άλλο μου λέει. Έχει κάτι άλλο. Καλά, Ζάλογκο θα το κάνεις, θα πας Ζάλογκο. Ζάλογκο, νεκρομαντίο και... Θα πας Ζάλογκο, θα πας. Και είναι και το μνημείο υπέροχο και το οποίο δεν υπάρχει. Και, και στο Σούλι, φανταστικό. Α, είδα και την αρχαία Νικόπολη στο δρόμο. Εντάξει. Τι θες, μια χαρά. Ωραία. Άρα και μετά από εκεί πέρα, μετά πάτε Πάργα. Πάργα πήγαμε κατευθείαν. Πάργα, ας πούμε, ναι. Πάργα το βράδυ. Την άλλη μέρα πήγαμε την κρουαζιέρα παξούς αντίπαξους. Ναι. Και μας ξενάγησε και σε κάποιες πηλιές. Άστο. Μπήκαμε και μέσα στις πηλιές. Ποιο είναι το κορυφαίο, το must που πρέπει να δεις αξιοθέατο στους παξούς. Να πω. Ναι. Η σπηλιά του Παπα-Νικολή. Άστο. Α, ποια? Ο Κιώσης το βρήκε. Τώρα τι? Το είχα πει. Είναι, ναι, δεν το βλέπε, αλλά θα το ξέρει σίγουρα. Πώς λέγονταν το σίριαλ? Είναι. Τώρα μην μου πείτε το 80 και το 70. Όχι, όχι. Είναι μέσα 90s, μέσα με τέλη. 96-97, κάπου εκεί δεν είναι. Το Αναστασία. Το 96. Όχι Αναστασία. Με τον Μαρκουλάκη. Με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Λόγω τιμής. Όχι, και την Βαλέρια Χριστοδουλίδου, είναι το κορυφαίο αξιοθέατο, η πόρτα του σπιτιού, στην ευθεία του οποίου και καλά πιωμένος ο Μαρκουλάκης έχει πέσει μέσα στο νερό και τον γλιτώνει η Βαλέρια. Αχ, δεν το έχω δει. Την είδες, πέρασες από μπροστά. Όχι, είναι δεν. Πανέμορφο σπίτι και ίσως η πιο όμορφη πόρτα στους παξούς. Πού είναι, στο λιμάνι? Ναι, εκεί που πιάνει. Άρα, ναι, μπορεί να το είδα. Εκεί που πιάνει, 30 μέτρα μετά. Ναι. Δεν υπάρχει να μην πέρασε από εκεί μπροστά. Είδα όμως το σπίτι του Βαλαωρίτη στη Λευκάδα, την πόρτα. Α, το Αριστοτέλη. Ωραίο. Ωραίο. Εγώ και αδυναμία στις πόρτες. Ναι, ναι. Ξέρεις, πρέπει να έχω βγάλει φωτογραφία στη ζωή μου 8 εκατομμύρια πόρτες και παράθυρα, παντζούρια, σπασμένα, διαλυμένα τα πάντα. Από εκεί πέρασε μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση. Λίγο πριν έχει ένα καφέ. Λίγο πριν. Δεν υπάρχει να μην πέρασε από εκεί, ρε παιδί μου. Μπορεί να πέρασε. Και, όχι μπορεί. Αν περπάτησε στους παξούς. 80 μέτρα δεν έκανες, 80 μέτρα. Ναι, ναι, ναι. Τι να μην περάζεις. Δεν υπάρχει, δεν θα σου πω τώρα. Σαν να σου λέω, αφήνω στο Λευκό Πύργο μπροστά και κάνε προς τα αριστερά 100 μέτρα για να μην πέρασε το Βασιλικό Θέατρο. Ποια σειρά ήταν αυτή τελικά? Πώς λέγονταν, ρε Χρήστο, η σειρά, ναι, όλο την ξεχνάω. Και το έχω βάλει και κουιζάκι αυτό και όλο το ξεχνάω. Ας μας στείλουν μήνυμα πώς λεγόταν η σειρά. Όχι Προδοσία, ναι. Παιδιά, αν το θυμάται κάποιο, ποιο είναι το σίριαλ στο Mega Channel. Με Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Βαλέρια Χριστοδουλίδου και Χριστόφορο Απακαλιάτη που κάνει ταραβέρι μετά αυτή και με τον άλλον. Το σκηνικό. Ενώ είναι έγκυος και βασικά δεν ξέρουν και με ποιον είναι έγκυος, δεν θέλουν να μάθουν, είναι συγκλονιστικό. Αυτά τα ωραία του Χριστόφορου που πάντα υπάρχει μέσα ερωτικό τρίγωνο, ενίοτε και τετράγωνο ή πεντάγωνο. Αν μπορεί κάποιος. Το να με προσέχεις. Μπράβο. Να με προσέχεις, ναι. Πιο αργά, καλά, 2000, ναι. Βλακέ είπα εγώ, ναι. Όχι μέσα τέλη 90s, 2000 ακριβώς. Θα μπορώ να ψάξω την πόρτα τώρα. Εγώ όταν πήγα και τότε που γυρίστηκε, ήτανε βαθύ γλυκό μπορντό. Πολύ ωραίο βαθύ γλυκό μπορντό. Και με το που φτάνω, λέω παιδιά να σας κάνω μια ερώτηση. Ήταν κάτι παιδιά, παρέα, κοπέλες, αγόρια, πήγαν καφέ εκεί, χυμό και τα λοιπά, στο καφέ. Λέω η πόρτα από την οποία. Μου λέει αυτό εδώ. Πριν κάτι. Είναι γνωστό. Δηλαδή πριν καν. Δεν πρόλαβα να τελειώσω την ερώτηση. Λέω παιδιά, συγγνώμη, η πόρτα λέω του σπιτιού. Μου λέει αυτό εδώ. Κατευθείαν δεν λέει όλοι αυτό ρωτάνε. Και εσύ μου έτρεχε τώρα στη σπηλιά του Παπα-Νικολή. Τα λαθούμε. Ναι, δίκιο έχει. Δεν πήγα σε αυτό. Ήξερα. Δεν πήγα σε αυτό. Να πάω. Ωραία. Μια σπηλιά. Ναι.
Α, συγγνώμη, δεν είναι μέσα ο Πανικολής. Όχι, έφυγε. Α, ήταν μόνο το. Ναι, ναι. Τι τραβάμε, ρε παιδιά. Αναστασία Λάμδα, το πιο δροσερό ξεκίνημα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θέλει, Sky Meet. Άμα την επιστροφή μου, ανοίγω και γραμμές τηλεφωνικές 2310-287-888. Τρέχει διαγωνισμός Opticon Express. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου σε αυτήν ή σε αυτόν. Θα γίνει κλήρωση που θα απαντήσει σωστά σε ποιον ανήκει η φωνή η οποία ακούς. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, το όνομα το επώνυμο αυτονούνε που ακούς τη φωνή του, ναι, αποστολή στο 54526. Μία καλημέρα, μία ευχή, μία κατάρα είναι πολύτιμα. 54526. Το Χρήστο, ρε, πάνε να κάνω μια μπουκίτσα να φάμε. Λέει, έλα, μίλα, κάνε ράνε, με στρελάνε, ρε, κι όσες. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Λοιπόν, γεια σου ρε Σάβα, ρε. Γεια σου ρε Σάβα, γίγαντα παλικάρι μου. Να περάσεις καλά. Όλοι να περνάτε καλά, όλοι, παιδιά. Να περνάμε όλοι καλά. Και πάνω απ' όλα με το καλό, με υγεία να γυρίζουμε. Όπου πας, ή ακόμη κι αν δεν πας, εδώ που είσαι, να έχουμε την υγεία μας. Ο 164 πάντως με συγκίνησε, πραγματικά. Πραγματικά, δηλαδή, σαν να, ούτε σαν να μην πέρασε μια μέρα, ντάλα, καλοκαίρι, πνεύμα διακοπών γενικά της Παναγίας, αυτό εκεί. Πίκρα με τον ΠΑΟΚ. 164. Να το πω άλλη φορά ή τώρα, με ΠΑΟΚΤΣΙ ή Θακιώτη, ταξιτζή, τι μου είπε, θα χαλαστείς λιγάκι, θα χαλαστείς, λιγάκι θα χαλαστείς, σχετικά με Θεσσαλονικής που πάνε εκεί και ομάδες και τέτοια. Άστος, το πω, μπορώ να το πω άλλη φορά, μπορώ να το πω και αργότερα, μου τη δώσει. Λοιπόν, παιδιά, ανοίγουμε και γραμμές. Εδώ είναι η εκπομπή χωρίς όνομα, για τώρα αυτό πώς θα το πεις. Ο Παναγιώτης πλέον δεν, καρατομήθηκε, πάει. Είπαμε, πλήρωσε τα όσα έλεγε με τον τρόπο που έλεγε τον Άρη. Τσαλτίδης δεν υπάρχει. Εντάξει, εγώ είμαι μόνος, τώρα ήρθα, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Μπερδεύτηκα το πρωί, πήγα να μιλήσω στον υπολογιστή αντί για το μικρόφωνο. Μου λέει ο Κιώσε, σύνδεθε, τι κάνεις, αυτό είναι ο υπολογιστής κτλ. Αποσυντονισμός τελείως. Λοιπόν, οπότε είναι εκπομπή χωρίς όνομα. 10-12 χωρίς όνομα. Και αύριο κανονικά θα είμαι, εννοείται. Την Πέμπτη δεν θα είμαι, γιατί είναι η γιορτή της Παναγιάς, εννοείται, αυτό έλειπε, τι, ούτε μου αμεθανός να ήμουν, ας πούμε. Την Παρασκευή θα είμαι, κανονικά, 10 με 12, επομένη της Παναγιάς. Οκ, 10 με 12, εκπομπή χωρίς όνομα, έτσι είναι ο λόγος, εκπομπή χωρίς όνομα. Είχα Αναστασία Λάμδα για λίγο, δροσερή, ωραία παρουσία, τώρα στο τελευταίο τεταρτάκι του προηγούμενου μισαώρου, και τώρα λέω να ανοίξω γραμμή, μήπως θέλει να μιλήσει, να ακουστεί η φωνή του στον αέρα, κάποιου από αυτούς τους τρεις που υπολογίζουν να μας ακούνε. Υπολογίζουν να είναι τρεις, άντε να είναι πέντε αυτοί που ακούνε. Τρεις με πέντε. Μπορεί κάποιος από αυτούς να θέλει να ακουστεί η φωνή του στον αέρα. Οπότε, ανοίγουμε γραμμές. 2310-287-888. 2310-287-888. Ο διαγωνισμός τρέχει. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express για να κάνεις ωραίο, έτσι, εορταστικό τριημεράκι ή πενθημεράκι ή εφταημεράκι με καινούργια ζευγάρι, με καινούργιο ζευγάρι γυαλιά από τα Opticon Express. Αρκεί να απαντήσεις σωστά σε ποιον ανήκει η φωνή που ακούς. FM κενό. Το όνομά του ή το επώνυμό του ή ένα παρατσούκλι που θα σου δώσει, ένα χαϊδευτικό κάτι, ένα nickname. Το ονοματεπώνυμό σου οπωσδήποτε δίπλα. Αποστολή στο 54526. Ο νικητής ή η νικήτρια θα πάει σήμερα μετά την μία το μεσημέρι σε ένα από τα τρία Opticon Express για να παράτε τα γυαλιά του. Ή μπορεί να πάει αύριο ή παραμεθαύριο, όχι της Παναγιάς, ή από εβδομάδα. Πάντως μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Ένα μήνα ολόκληρο έχει. Σε ποιον ανήκει η φωνή που ακούς. Το επιθετάκι του βάλε, το όνομά του βάλε, κάτι. Έτσι. Αποστολή στο 54526. Ορίστε, πελάτης. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Ποιος είσαι? Νικόλας, ο Καβάλα. Έλα ρε. Ο γνωστός, ο ΑΟΚ. Ναι. Παλικάρι μου, παλικάρι. Που είσαι και ΠΑΟΚ? Όχι, που είμαι και Παναθηναϊκός, είπαμε. Και Παναθηναϊκός. Μπράβο, ρε εσύ. Μπράβο, Νικόλαος. Έλα ρε, ναι, παικταρά μου. Έλα, αστέρι μου. Έλα. Πήρα να σε καλωσορίσω τώρα που τέλειωσαν οι διακοπές σου. Αχ, ναι, αγόρι μου, ναι. Αλλά ένα σφινάκι Καβάλα ψήνομαι όμως. Ένα σφινάκι Καβάλα ψήνομαι. Πηγαίνεις καθόλου Καβάλα ρε τώρα, πας καθόλου καλοκαίρι? Σπάνια. Σπάνια, ε. Ήταν το ανέβασμα και το κατέβασμα όταν πήγα Λίμνο πάλι.
Α, ναι, από εκεί. Πήρε το καράβι από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Πόσο κάνει από εκεί, ρε, πόσο χρόνο κάνει από Καβάλα Λίμνο? Είναι από 3 ώρες και ένα τέταρτο μέχρι 4,5 αναλόγως το πλοίο. Ναι. Και παίζω. Έχει 6 μέρες τη εβδομάδα, κάποιες μέρες έχει παραπάνω από ένα δρομολόγιο. Ναι. Ωραία, ωραία πρέπει να είναι η Λίμνος, ε. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Έχει ωραίες παραλίες, είναι σχετικά ήσυχο νησί. Ναι. Αυτά. Ναι. Έτσι γραφικούς οικισμούς τέτοια χωριά. Έχει, έχει, ναι. Ναι. Ωραία, τι θες. Αυτό είναι, ρε φίλε. Ναι, 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 όχι. Εγώ είμαι όπως και εσύ των ήσυχων. Την ψιλοκίνη, οπότε... την Λίμνο, ρε παιδί μου, ναι. Αρκετές φορές την έχω, ας πούμε, λίγο στο γυροφαίνω στο πρόγραμμα γιατί δεν το έχω κάνει τελικά. Ναι. Πρέπει να το κάνω, ναι. Ναι. Και αν υπάρχει ακόμα το quiz, με σένα θα πήγαινα. Όχι με τον Παπαδόπουλα. Α, με το διαγωνισμό τότε, πριν φύγουμε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Λόγω που μας αρέσουν παρόμοια πράγματα και δεν είμαι του, ξέρεις, να βγω, να ξενυχτήσω, να πιω κτλ. Είναι πιο πολύ το να γυρίσω, να δω αξιοθέατα και τέτοια. Ναι. Ήταν αυτό διαγωνισμός, δηλαδή, με ποιον θα προτιμούσες, έτσι, ναι. Γκάλωπ, γκάλωπ, ναι. Ναι, τέτοιο στυλ, ναι, ναι. Βλέπω τώρα εδώ πέρα, στο άσχετο, ο Νταμπίζας τρώει, λέει, τρεις παίκτες. Τους καθαρίζει τον Παναθηναϊκό. Λέει ονόματα. Αυτό βλέπω. Νίκος Τριφυλιού. Ναι. Ένας είναι ο Βέργος. Ο Βέργος ξεκίνησε καλά τα φιλικά φέτος. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, μάλλον τον τρώει το Βέργο. Ρε εσύ. Θα κρατήσει καμπετσί, δηλαδή, μάλλον. Ναι. 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 Έχω μπερδευτεί φέτος, έχω πάθει πλάκα, καρά λατρεύω την φανέλα την τρίτη σας. Ναι, και εγώ. Η πρώτη δεν μ' άρεσε. Η πρώτη, να καταλάβω λίγο, τώρα τη βλέπω πάλι. Τη βλέπω, δεν έχω καταλάβει καλά. Και μάλιστα σας είδα σε ένα φιλικό, 2-3 λεπτά, 5 πόσο είδα, στην Τουρκία. Παίζατε, πού είχατε παίξει, στην Τουρκία, νομίζω. Με δύο παίξαμε στην Τουρκία, τώρα δεν θυμάμαι. Ένα από τα δύο είδα, εγώ έκανα κάτι σκόρπια 5-10 λεπτά. Έχει μέσα πολύ μικρά τριφυλάκια που φαίνονται σαν να είναι μέσα στο ύφασμα ενσωματωμένα. Και οι τρεις έτσι είναι. Η τρίτη, η σκούρη, είναι ωραία. Ναι. Η πράσινη είναι απλά καλή. Η άλλη που είναι λευκή με πράσινα μανίκια δεν μου άρεσε καθόλου. Αυτή, δηλαδή η βασική, δεν μου άρεσε τόσο. Είναι αυτή η λευκή. Αυτή είναι η βασική, ναι. Αυτή είναι η home, ας πούμε, ναι. Το μεγάλο τριφύλι μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ απλό μεγάλο τριφύλι. Θυμίζει. Ναι. Το μπράβο, τελείως 70's. Οι κάλτσες μου άρεσαν πολύ. Πάρα πολύ, ειδικά στη μαύρη στην τρίτη. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ η τρίτη. Πάρα πολύ. Μια που μιλάμε για φανέλες, θυμάσαι πριν από 2 χρόνια τη φανέλα της Καβάλας, την είχες δει? Κάτσε, θύμισε μου, σίγουρα την είχα δει. Που είχε τις καμάρες. Τις καμάρες? Ναι. Κάτσε, μιλάς τώρα Καβάλα γάμα εθνική. Ναι, 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 πρόπερση. Γάμα εθνική σας είχα δει τότε. Πρέπει. Κάτσε, τελευταία εγώ φορά Καβάλα είδα, ήμουνα μέσα, Απόλλων Καλαμαριάς Καβάλα, γάμα εθνική. Μια Τετάρτη, 1-0. Ναι, μπορεί να είναι αυτή η χρονιά που λες, ναι. Μπορεί να είναι αυτό που λες. Είχε τις... Δεν θυμάμαι αν είναι αυτή. Είχε τις καμάρες πίσω. Πού? Όχι, μπροστά, μπροστά. Απ' τη μέση και κάτω στη φανέλα. Άντε ρε εσύ, μήπως το έχω ξεχάσει τώρα, δεν μου λέει κάτι. Με συγκινείς. Είχα ψάξει να τη βρω, δεν την είχα βρει. Είχαν βγάλει περιορισμένα κομμάτια και είχε κάνει παραγγελία όποιος ήθελε. Ναι, το υδραγωγείο. Ναι, 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 ναι. Ναι, το οποίο το λατρεύω, δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει, σάικο τελείως. Αν το ψάξεις θα βρεις, θα βρεις. Δηλαδή άμα ψάξεις Καβάλα φωτογραφίες τώρα σε νέα και τα λοιπά, ναι, θα δεις, γιατί έχουν παλιότερες φωτογραφίες. Πρέπει να είναι η χρονιά που έχετε μπροστά, που έχει εννιάρι έναν Σέρβο. Έναν έτσι λίγο γομαράκι ψηλό, ασπριδερό και με ανοιχτό καστανό μαλλί. Δεν νομίζω. Εκείνη τη χρονιά είχαμε Λίτσκα και Βαναβανόπουλο. Άλλη θα λέω. Άρα ναι, πρέπει αυτή που λέω εγώ να είναι κανένα 1-2 χρόνια πιο μπροστά. Μπορεί, μπορεί. Ναι. Άντε ρε, με καμά. Κάτσε καλά, ρε. Ναι, ναι. Κάτσε καλά. Αλλά ναι, δεν μπόρεσα να την βρω, να την πάρω. Ναι. Πανέμορφη Καβάλα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Ξέρεις με τι πεθαίνω, ε. Παλιό Καρνάγιο. Α, από πίσω, ναι. Πίσω από τις καμάρες ακριβώς. Άστο. Άστο. Δεν υπάρχει. Στο οποίο ξέρεις τι έχω κάνει εκεί πέρα, τι έχω γυρίσει. Στο έχω πει. Όχι, όχι. Ψάξε και δεν ξέρω αν. Θέλω αυτά, τα έχω κάπου αρχείο, τα έχει ο Πάνος Σημερτζής, ο καμεραμάν. Εκεί
έχουμε κάνει συνέντευξη διάφανα κρίνα. Τρώνε, πίνουνε, είμαστε μαζί τραπέζι. Τσίπουρα, ρετσίνες, κεφτεδάκια, κολοκυθάκια, μελτζανοσαλάτες, παντζάρια, ό,τι θες. Έχει γίνει ο Θάνος, Θεός χωρέστον, έχει γίνει γκολ και διαφωνεί με τον Παντελή, του πετάει κεφτεδάκια, απίθανη συνέντευξη, κανονικά, και φαίνεται ο ταβερνιάρης που φέρνει, που μας σερβίρει κανονικά, ο οποίος είναι ο πεθερός της κυρίας που το έχει τώρα. Πάνω στο στο καρνάκι είναι αυτό. Ναι. Ακριβώς δίπλα στο δρόμο. Της το είπα και μου λέει, σε παρακαλώ, αν το βρεις, είναι, λέει, ο πεθερός μου. Ναι, δεν έχω πάει, δεν το ήξερα το μαγαζί, απλά είχε τύχει πριν από κάποιους μήνες να δω μια εκπομπή στην ΕΤ3, δεν κάνω λάθος. Ναι. Που είχαν πάει εκεί. Ναι. Και της λέω, αν το βρει αν βρω, συναντηθώ με τον καμεραμάν μου, γιατί χαθήκαμε τον Πάνο, έχει τρεχάματα και αυτός είναι, τώρα, έχει και παιδί, ας πούμε, οι ώρες του είναι τελείως τρελές. Και μπορεί να ξελασκάρει, να στο κάνει, λέω, μία κόπια. Λέει, αυτός που το είχε, λέει, είναι ο πατέρας του άντρα μου. Αν μπορείς, λέει, σε παρακαλώ, φέρ' το. Λέω, δεν το έχω εγώ, ούτε εγώ το έχω, λέω, αυτό. Φανταστικό. Είχαμε κάνει τρελή δουλειά εκεί στην Καβάλα με διάφανα κρίνα. Γιατί παίζανε στο λιμάνι το βράδυ. Το βράδυ εκείνο. Παίζανε στο λιμάνι, ναι. Ένα φεστιβάλ είχε γίνει μια χρονιά. Δεν ξέρω αν ήταν στα πλαίσια του Κοσμόπολης, αλλά... Καλά, ήμουν άλλη χρονιά που ήταν μαζί Τρύπες και Active Member. Στα πλαίσια του Κοσμόπολης ή κάποιο άλλο φεστιβάλ. Είχε γίνει χαμός, δεν θυμάμαι τι ήταν. Στο λιμάνι. Στο λιμάνι και δεν στο λιμάνι. Είχε γίνει χαμός. Ναι. Πρέπει να είναι μόλις έχει βγει το κεφάλι γεμάτο χρυσάφι. Τρύπες. Α, πριν το 2000. Ναι. Ναι. 96. 97. Εκεί κάπου, ναι. Εκεί. Ναι. Ναι. Και στο λιμάνι κάναμε γύρω από ένα μεγάλο βαρέλι με φωτιά συνέντευξη Active Member τρελή. Τελείως τρελή, που δεν ακούγονται οι ερωτήσεις. Ακούγονται μόνο οι απαντήσεις, μαντεύεις την ερώτηση. Ναι, ήταν τότε, είχα την ψυχοθεραπεία στην Ωμέγα τηλεόραση, ρε. Το έχεις αναφέρει, ναι. Εντάξει, τότε... Έχουμε κάνει καλές δουλειές στην Καβάλα. Ήμουν αρκετά μικρός. Ναι, εντάξει, ναι. Αυτά εσύ δεν θα τρελαθείς, αν τα δεις εσύ αυτά. Θα τρελαθείς. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Για ΓΑΜ Εθνική, έχεις ακούσει κάτι? Τι να είσαι. Ιδέα, τίποτα, δεν έχω ασχοληθεί. Εννοείς τώρα την καινούρια. Ναι, την Football League 1. Είναι τι, δεν ξέρω εσύ. Γιατί ακούγεται μέχρι να γίνει δύο όμιλοι Super League 2 και να, η τρίτη να παίξει σαν δεύτερος όμιλος της Β. Ξέρω. Εσύ τώρα στην Ελλάδα, όχι, είναι ο ορισμός του όλα είναι ρευστά. Καλά, ναι. Εδώ ξεκινάει και δεν ξέρεις πώς θα τελειώσει. Εδώ τώρα τι να σου πω τώρα, δείτε αυτό. Πρέπει να γίνει κάποιος προγραμματισμός της ομάδας, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Γιατί έτσι και η ΓΑΜΑ Εθνική πάει Β και γίνουν δύο όμιλοι. Δεν έχουν ελπίδα αυτές οι ομάδες, ναι, με το σχεδιασμό που έχουν κάνει. Ναι, εντάξει. Και η Καβάλα φέτος τώρα και όλες αυτές οι ομάδες, τζάμπα δεν φτύσαν αίμα, ας πούμε. Ουσιαστικά, έτσι αν το σκεφτείς. Τζάμπα φτύσαν αίμα. Ναι, βέβαια, εντάξει, το γνώριζαν από Αύγουστο. Okay. Απλά ήλπιζαν ότι επειδή είναι ρευστά όλα στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει κάτι. Μένει, είναι ο Δερμιτζάκης, έτσι, θα μείνει. Ναι. Φύγαν βέβαια αρκετοί παίχτες. Μένει ο Παύλος. Ναι. Δηλαδή από την τετράδα της άμυνας έχουν φύγει τρεις. Ναι. Τα ακραία μπακ και ένας από τους δύο κεντρικούς. Ναι. Εσύ, ο Χάρης ο Παπάς εμπλέκεται στην ομάδα? Τώρα φέτος έγινε ΠΑΕ λόγω ΓΑΜΑ Εθνικής και είδα ένα όνομα, πρέπει να είναι στο Δουσού. Ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Μένει πλέον... Από μια απόσταση είναι λίγο δύσκολο να μαθαίνω, ναι, ναι, αλλά... Νομίζω, ψάχνω. Μένει μόνιμα εκεί ο Χάρης. Από ό,τι ξέρω, ναι, από ό,τι ξέρω, ναι. Ναι, είναι, ναι. Ναι. Οπότε πρέπει να εμπλακεί στην ομάδα λογικά. Εντάξει. Ναι. Σου λέω, έχω δει ένα όνομα που λέει Χάρης Παπάς που είναι στο Δουσού, ένας από τους πέντε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος. Θα είναι τρελή σύμπτωση. Και συνωνυμία και συνεπωνυμία, ας πούμε. Θα είναι απίστευτα τρελή σύμπτωση. Ναι. Ωραία, ρε Νικόλα, ωραία, παλικάρι μου, ωραία. Τώρα θα είσαι εδώ πέρα, Σερί, δηλαδή θα είσαι εδώ πέρα. Τώρα ήξερα να φεύγεις πάλι, κάτι άλλο. Ωραία, ωραία. Έγινε, Νικόλα, θα τα λέμε, ρε φίλε, με συγκίνηση παρουσία σου. Να είσαι καλά, αγόρι μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε μέχρι στιγμής, οι παιδιά πραγματικά ντρέπομαι, ένας μέχρι στιγμής απαντάει σωστά. Είναι ο Αλέξανδρος που λέει Ασλαμάς Μάριος, μπράβο, τέλος. Αλέξανδρε, αφήνω ακόμη το χρόνο του διαλύματος. Θα πάμε σε διάλειμμα τώρα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αφήνω τον χρόνο του διαλύματος. Έτσι.
σε ποιον ανήκει η φωνή η οποία ακούς. Τώρα στο μικρόφωνο του λίμπερου της καρδιάς σου. Το όνομά του ή το επώνυμό του. Ή αν θες και ένα παρατσούκλι, χαπαλέ, ό,τι θέλεις. Το δικό σου όμως το ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε, για να ειδοποιήσω εγώ, Αντώνη, The Master of Horace Δημητριάδης, έτσι. FM κενό, ονοματεπώνυμο τα λοιπά, αποστολή στο 54526. Αν δεν στείλει άλλος, τα γυαλιά τα έχει καβατζώσει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Τελευταίο break για σήμερα. Και άμα την επιστροφή μου, ανοιχτή η γραμμή τηλεφωνική 2310-287-888. Ουχ, εδώ είμαστε. Τι θέλει, ποιος είναι στο τηλέφωνο, μας έχουν ζαλίσει, είναι δυνατόν, ακόμη δεν ήρθαμε. Ναι, καλημέρα. Καλώς όρισες, Μαρή. Καλό χειμώνα. Σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Ήθελα να ακούσω τη φωνή σου, αλλά αυτό το τελευταίο που είπες, πάρ' το πίσω. Το καλό χειμώνα. 13 Αυγούστου μου λες καλό χειμώνα, πάρ' το πίσω, κύριε Κώστα, σε αγαπώ, σε λατρεύω. Ναι, το παίρνω πίσω. Μπράβο, γιατί δεν, δηλαδή. Το δανείζουμε από σένα πολλές φορές, ναι, γιατί όμως, εσύ το χρησιμοποιείς. Ναι, λέω καλό καλοκαίρι και τον Οκτώβριο, δεν λέω ναι. Καλό χειμώνα, το με τρελαίνεις, ναι. Λοιπόν, ναι, καλό φθινόπωρο τότε, εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι γίνεται. Μου είσαι ένας από τους 1,5 ακροατές που μου έλειψαν. Και σε σκέφτηκα στις διακοπές μου, ειλικρινά σου μιλώ, πάρα πολλές φορές, βλέποντας πολλά ελληνικά και αλόκοτα. Σε σκέφτηκα, σε θυμήθηκα, ειλικρινά σου μιλώ. Μαρή, δηλαδή πολλά χρόνια που λύσαμε κυριλίκη και κάτω σπρίπισμο και επειδή πρέπει να γνωρίζω ότι είμαι και του Σαλουνιού και του Λιμανιού. Το ξέρω, εννοείται. Λοιπόν, ναι, ναι. Γι' αυτό τώρα στην τελευταία εκπομπή με το Σύριγο, ναι, λίγο το τέντωσα το σκηνή. Α, περίμενε, βγήκες στον Γιώργο σήμερα. Ναι, ναι. Α, δεν σε, εγώ άκουσα, πρέπει να άκουσα λίγο πριν βγεις εσύ. Τον άκουσα περίπου 35 λεπτά τον Γιώργο. Ναι, ναι. Βγήκε ο Μενώτη. Προς το τέλος βγήκα. Πολύ νταλκά με σένα. Από το πρωί ο Συρίγος, ο Κυρκώστας, τι θα πάθουν οι Κυρκωστάδες, τι θα πάθουν οι Κυρκωστάδες. Αυτό δεν το κατάλαβα. Τι. Ναι, εννοεί ότι ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα θα είναι κυρίαρχος. Ναι. Λέω, τι ξέρεις, λέω, το ρητό, τα ψάρια στο γυαλό, το τηγάνι στη φωτιά. Τα ψάρια στο γυαλό, το τηγάνι στη φωτιά. Ναι. Δηλαδή ότι λες λόγια χωρίς να έχεις το ψάρι στο τηγάνι, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Τα ψάρια στο γυαλό, το τηγάνι. Τι ωραίο, ρε εσύ. Τι μαθαίνω. Ναι. Πολύ. Δηλαδή αν δεν έχεις τα ψάρια, πώς θα πάει, θα καεί το λάδι. Ναι, δεν είναι, σωστό, πω από σημειώνω. Όταν γίνομαι πραγματικά, καλά έλεγε ο Πλάτωνας, γυράσκω αή διδασκόμενος, πραγματικά. Δηλαδή κάθε μέρα μαθαίνω κάτι καινούριο, ειλικρινά. Ναι. Και βγήκε και ο Μενώτη και πήγαινε με κουντράρι. Το Μενώτη τον άκουσα. Ξαναβγήκε μετά πάνω σε εσάς. Ναι, πήρε απάντηση από μένα. Του λέω, μια και λέγει σε Μενώτη, θα μου πεις, λέω, ολόκληρο το όνομα, ποιο είναι του Μενώτη. Ναι. Εγώ, λέει, υποστηρίζω την Ιταλία, λέει, δεν υποστηρίζω την Αργεντινή. Λουίς Σεζάρε, αν θυμάμαι καλά. Γι' αυτό, λέω, είσαι ο πισοδρομικός, λέω. Τον χαρακτήριζε. Τι υποστηρίζει το κατενάτσιο, το αντιποδόσφαιρο. Μενώτη όμως σήμερα ήταν απολαυστικός που είπε για τη μέθοδο που πρέπει να. Ο ΠΑΟΚ λέει πρέπει να φάει σήμερα να τους ταΐσουν ελαφριά. Δηλαδή τζατζίκι λέει και σκορδαλιά. Και στη χειραψία να κάνουν ένα χου έτσι λέει να φτερνίζουν μπροστά του. Και του λέω. Η Βραζιλία του πρέπει να υποστηρίζει, η Αγγλία βρε του λέω. Όχι, δεν του είπα, δεν πρόλαβα να του πω. Ή με την Βραζιλία θα είσαι, με την Αγγλία. Που δίνουν νόημα στο επιθετικό ποδόσφαιρο. Και άρχισε να φωνάζει σε άσχετους και τα λοιπά. Και σε μια αποστροφή του λόγου μου του λέω, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω αν μας η Σαρβούπουλη έκλεισε το Λεμπέτι. Το Λεμπέτι, βέβαια. Το Λεμπέτι. Ναι, ναι. Η γιαγιά μου, η σχορεμένη γλυγερία το λέγει αυτό. Στην Άνω Τούμπα, στην Παράγκα. Για το Λεμπέτι είσαι.
Έλεγε, ναι. Είσαι για το Λεμπέτη, έτσι έλεγε. Κύριε Κώστα, από εσάς θέλω δύο πράγματα. Πρώτον, τι επιθυμία έχεις για απόψε στο Άγιαξ ΠΑΟΚ και δεύτερον, τι φωνή έχεις, τι προαίσθημα. Εκτός κι αν η επιθυμία ταυτίζεται με το προαίσθημα. Η επιθυμία μου είναι επιθυμία, ναι, όλες οι ελληνικές ομάδες να περάσουν για να ανεβούμε πάνω από την Κύπρο, ναι, και να μην πέσουμε κατηγορία ποδοσφαιρική όπως πέσαμε στο Στίβο. Είμαστε κάτω από την Κύπρο. Πήγαμε στην Α κατηγορία, ναι, στο Στίβο. Πέσαμε. Ναι, είμαστε κάτω από την Κύπρο. Κάτω από την Κύπρο. Δεν το ήξερα αυτό. Τώρα το μαθαίνω. Μέχρι και την 15η θέση που είναι η Κύπρος έχει το προνόμιο να βγάζει μία ομάδα για πρωτάθλημα και η άλλη να παίζει πάλι για πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα με δύο αγώνες, ναι, πρόκρισης πάει για όχι, έναν να αποκλείσει τώρα τον Άγιαξ. Ακόμα ένα πηγαίνει στο μήλος της Champions League. Ωραία, άρα ο Ολυμπιακός το πιθανότερο είναι να περάσει, γιατί εκεί νίκησε. Ναι, καλά. Έχει να αντιμετωπίσει την Πόρτο. Αν την αποκλείσει, μπαίνει στους ομίλους του Champions League. Άρα, μου λες με λίγα λόγια ότι απόψε θέλεις στο Άγιαξ ΠΑΟΚ να προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Όλες οι ελληνικές ομάδες, εννοείται. Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ. Πάμε για τώρα. Να πάρουμε βαθμούς, να περάσουμε. Σωστό. Την Κύπρο. Ωραία. Φτάσαμε σε σημείο να μας περάσει η Κύπρος. Δηλαδή με το χέρι στην καρδιά, αν χάσει απόψε ο ΠΑΟΚ 4-0, θα χαλαστείς. Βρε, είτε 4-0 χάσει, είτε 1-0 χάσει, θα χαλαστώ. Θα χαλαστείς. Ναι, γιατί δεν θα πάρουμε βαθμούς, ναι, για την Ευρώπη. Ναι, μη χειρότερα. Εγώ περίμενα επειδή σε λίγο σε έχουν... Όχι, τώρα τι, δηλαδή να γίνω και αντέλνας. Ναι. Εκτός, είμαι φίλαθλος Παύλα Οπαδός όπως εσπάρθω, ναι, αλλά πάνω απ' όλα όμως είναι το συμφέρον της Ελλάδος, της πατρίδος. Ωραία, ναι. Ωραία, σαν φωνή, τι φωνή έχεις? Πάμε με την επιθυμία. Σαν φωνή έχω ότι ο Άγιαξ θα κερδίσει. Σαν προαίσθημα έχεις ότι ο Άγιαξ θα κερδίσει. Ναι. Για να κλείσουμε, γιατί περιμένει κι άλλος, κύριε Κώστα, ένας φίλος του ΠΑΟΚ λέει: είμαστε κάτω από την Κύπρο γιατί τόσο καιρό δεν έπαιζε ο Άρης Ευρώπη να φέρνει βαθμούς στη χώρα. Λέει ο φίλος του ΠΑΟΚ. Ναι. Και κλείνει λέγοντας: Χαρτινούλη, δεν θέλουμε να θες να περάσουμε. Αυτό προφανώς για σένα το λέει. Δεν με ενδιαφέρουν πώς θα λένε στο διάστημα αυτά τα μικρομόρια. Όχι ρε παιδί μου, πώς θα λένε δεν με ενδιαφέρει. Σωματίδια. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των ανθρωποειδών. Βαρύ, σε κλείνω. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Σε χαρακτήρισε Χαρτινούλη, εσύ τον χαρακτήρισε ανθρωποειδές. Καλημέρα Θαλαμοφύλα, να είσαι καλά, καλή σεζόν και τέλος καλοκαιριού να έχουμε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Τι λέει ρε, σε ξαναφέραν εκεί. Λατρεμένος Αποστόλης, περήφανος οπαδός του ΠΑΟΚ από τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν μπορούν χωρίς εσένα. Αγόρι μου. Εγώ με σένα είμαι παρεξηγημένος. Είπες θα έρθεις να μας γνωρίσεις και δεν πέρασες. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Με συγχωρεί που θα το πω έτσι στον αέρα. Δεν πρόλαβα ούτε να κλάσω 15 μέρες που ήρθα στην Ελλάδα. You couldn't even fart. Ναι. Τι κάνεις? Το καταλαβαίνω, κατανοητό απόλυτο, έχεις δίκιο. Γιατί τι να πρωτοκάνεις, φτάνεις. Άστα να πάνε, μην το συζητάς. Θα σου πω εκτός αέρα το πρόγραμμά μου να με λυπηθείς. Τι να σε πω, δηλαδή σε κάποια φάση τελείωσαν οι διακοπές και μια-δυο μέρες πριν λέω άντε ρε Άννα, η γυναίκα μου, άντε να γυρίσουμε πίσω. Να πάω να ξαπλώσω στον καναπέ μου, να βάλω τα πόδια ψηλά, να μην έχω να κάνω τίποτα. Όταν γυρίσεις από τις διακοπές, έτσι είναι, έτσι. Ναι, έτσι έχεις δίκιο. Αποστόλη, πού πήγες, αν επιτρέπετε, πού πήγες, αν θες να μας πεις. Εμένα οι γονείς μου έχουν σπίτι
στην Τρίγλια. Α, και ναι. Από εκεί πέρα πηγαίνουμε όπου θέλουμε Χαλκιδική. Συνήθως βέβαια σε καθημερινή βάση πηγαίνουμε στα πλάγια. Ναι, σαν βάση ας πούμε. Ναι, ναι. Στα πλάγια βεβαίως και από εκεί πήγαμε και Άγιο Νικόλαο εκεί στον όρμο της Παναγίας. Κάναμε και τις βόλτες μας, καλά ήταν, εντάξει. Ωραία, καλά, ωραία. Πήρες, δώσε η Ελλάδα. Έχουμε να δούμε και τους άλλους παππούδες, πρέπει να πάμε και στο Κιλκίς μετά. Είναι λίγο ταξίδι σου, άστο. Τη συζύγου. Βεβαίως. Βέβαια. Τρίγλια και το νου σου μπορεί να έχει το αφημείο Ηρακλής σε λίγο. Να είσαι περήφανος. Ναι. Πού είσαι εσύ, τι έκανες. Ωραία, τώρα σήμερα πρώτη μέρα επιστροφή. Και άκουσα ότι είσαι εκεί πέρα. Ναι, παλικάρι, είναι πρώτη μέρα εδώ επιστροφή. Αγώνας. Να, αγώνας. Πού πήγε. Πέρα. Πήγα διάφορα, μωρέ. Πήγα. Εντάξει, γυρίσαμε τώρα εδώ πέρα το λούκ το κεφάλι μέσα. Κάτι σύμφωνο, κάτι μικρές Κυκλάδες. Ναι. Κάναμε κανένα σκεμπέ τίποτα. Σκεμπέ. Ναι, δεν θα το έλεγα. Περπάτησα πάρα πολύ. Περπάτησα πολύ. Εγώ κάνω μονοπάτια, κάνω τέτοια διάφορα. Α, κατάλαβα. Είσαι από τους φυσιοδίφηδες, κατάλαβα. Κάνω. Δηλαδή, μπορώ να πάω να δω μια βυζαντινή εκκλησία, μπορώ να κάνω 2 χιλιόμετρα περπάτημα μονοπάτι, ας πούμε. Δηλαδή... Ωραία. Άπουμε για τον πάω κάτι. Ναι. Τι φωνή έχεις, Αποστόλη, για απόψε. Τι εγώ φωνή. Θα σου πω τι δεν θέλω, αύριο. Δεν θέλω να δω ηρωικό αποκλεισμό. Αν είναι να αποκλειστώ, θέλω να αποκλειστώ εύκολα. Να κλείσω την τηλεόραση στο ημίχρονο. Δεν αντέχω άλλη φορά ηρωικό αποκλεισμό. Δεν μπορώ άλλο. Δεν το αντέχω. Ωραίο. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτό που λες. Δηλαδή, 2-2 και να τρέχω και να διαβάζω αύριο. Πάλεψε στα ίσα το θηρίο, αλλά το θηρίο δεν μπορώ με τίποτα. Θέλω να αποκλειστώ, ας αποκλειστώ στα ίσα. 2-0, 3-0 να τελειώνουμε. Δεν αντέχω άλλο ηρωικό αποκλεισμό. Πραγματικά στο λέω. Αυτό μόνο. Το σημειώνω δηλαδή, ως θέμα. Το σημειώνω δηλαδή, εδώ πέρα ως απλά θέμα. Απλά και καθαρά πράγματα. Αν είναι να τους παλέψω στα ίσα, θέλω να προκριθώ, φίλε. Αλλιώς μην προκριθώ. Αλλιώς ας χάσω 3-0 στο ημίχρονο. Δεν με ενδιαφέρει. Πραγματικά σου μιλάω. Ναι. Δεν αντέχετε το άγχος, δηλαδή αυτό του να λέτε γαμώ το πάλι έφτασα στο παραπέντε και πάλι κάτι στράβωσε. Ναι. Αυτό δεν αντέχεται. Και όσον αφορά το μάτς, τώρα να σε πω την αλήθεια, ο ΠΑΟΚ έχει να προσέξει 2-15 λεπτά. Το πρώτο του ημίχρονου και το δεύτερο ημίχρονου. Στην Τούμπα και στα δύο φάγε γκολ. Τι να πω τώρα, εντάξει. Κάτσε, περίμενε, πες ξανά. Το πρώτο του αγώνα, το πρώτο τέταρτο του αγώνα. Το πρώτο 15 λεπτό του αγώνα και το πρώτο 15 λεπτό του δεύτερου ημίχρονου. Καλά, αυτό είναι λίγο. Και λίγο γενικά ισχύει για όλα τα ευρωπαϊκά μάτς λίγο πολύ όταν παίζει. Υπάρχει φαβορή ξεκάθαρα. Και στα δύο φάγε γκολ. Και στα δύο φάγε γκολ στην Τούμπα. Ναι. Και στα δύο. Δηλαδή, πραγματικά σου μιλάω και στα δύο έφαγε γκολ. Δηλαδή, δεν ξέρω, θα μου πεις τώρα άμα μπορούσε να τα αποφύγει, αλλά θα μπορούσε. Ναι. Τι να κάνουμε, τον Άγιαξ παίρνουμε, παιδιά, τώρα... Ναι, είσαι κι εσύ στους παοκτσίδες που μου είπανε ούκο λίγοι, εκεί που είδαμε τα μάτια και μετά όταν γύρισα εδώ πέρα κάποιοι τέλος πάντων που συνάντησα και είδα, ότι δεν είναι, λίγο στεναχωρέθηκα επειδή δεν είναι ο Άγιαξ ο περσινός. Περίμενα κάτι καλύτερο επειδή δεν είναι ο Άγιαξ ο περσινός. Συμφωνείς με αυτό ή όχι? Ρε παιδιά, τώρα με συγχωρείτε, δηλαδή αν ήταν ο Άγιαξ ο περσινός, πιθανότατα αυτή τη στιγμή δεν θα παίρναμε ούτε το 2-2 του πρώτου μάτς. Ναι. Εντάξει, κοντά στον όχι γνώση τώρα, εντάξει. Ναι. Όχι ότι, δηλαδή αυτός ο Ζήγεκ, ρε φίλε, τι παιχτάρε αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Ναι. Έπαιρνε την μπάλα και κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα ήταν φάση. Κάτι περιμένεις να γίνει, ναι. Κάτι περιμένεις να γίνει, ναι. Δηλαδή πραγματικά είχαμε απειβήσει, οπότε πήγαινε την μπάλα σε αυτό, κλάμε τα μάτια μας. Ναι, ναι. Ναι. Τώρα από και πέρα. Έτσι. Κακά τα ψέματα, Μάριε. Τώρα καταλαβαίνεις ότι όσο περνάει η ώρα και το ΠΑΟΚ θα είναι στο μάτς μέσα, θα έχουμε κι εμείς τις ελπίδες μας. Βέβαια. Απλά σωστό, αυτό που είπα, δεν μπορώ άλλο ηρωικό αποκλεισμό. Δηλαδή, αν είναι να αποκλειστώ, ας αποκλειστώ εύκολα να τελειώνουμε. Σε καταλαβαίνω. Ομαστε, είναι και ναι. Ωραίο θεματάκι. Δεν αντέχω άλλα πρωτοσέλιδα, να μου χτυπάνε την πλάτη και να μου λένε μπράβο σου, αλλά μπράβο, αλλά. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα. Δεν αντέχεται. Ωραία, Αποστόλη μου. Άντε, θα το δούμε το βράδυ. Κοντά είναι, πλησιάζουν οι ώρες. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Φιλιά στη Μεγάλη Βρετανία. Φιλιά στη Μεγάλη Βρετανία. Γεια σου, γεια σου. Ωραίος Αποστόλης. Πήρε καλοκαιρινή γεύση Ελλάδος και επέστρεψε στο Μπέρμπιχαμ στα περήφανα Midlands του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο 032 απαντάει σωστά για το σε ποιον ανοίγει η φωνή που ακούτε. Γουστάρο Μάριε τη γνώση σου για μουσική και Αγγλία γενικά. Και μπαίνει στην κλήρωση ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, να σε καλά, παλικάρι μου. Είναι ο Τάδε, ο Σούπερ, λέει ο φίλος ο Γιαννάκης. Μπαίνει και αυτό στην κλήρωση. Γεια σου, Γιαννάκη, γίγαντα. Γιαννάκης, όχι επίθετο. Γιαννάκης, όνομα. Και ο 792 είναι ο φίλος ο Αλέξανδρος που λέει: ακούει Μάριο Ασλαμή, χαμίνη του δρόμου και γητευτή των γυναικών. Καλημέρα, αγαπητέ Αλέξανδρε. Έχουμε λοιπόν δύο Αλέξανδρους, έναν Γιαννάκη και έναν Κωνσταντίνο, οι οποίοι μπαίνουν στην κλήρωση, βγάζω σε λίγο τον νικητή. Λοιπόν, νικητής είναι ο φίλος
ο 792. Όχι επειδή με χαρακτηρίζει χαμήνη του δρόμου για κοιτευτείτε των γυναικών. Γιατί το νούμερο 4 είπε ο Χρήστος ο Κιώσης. 792, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος. Επικοινωνώ σε λίγο με Αντώνη Δεμάστεροφόρασης Δημητριάδης. Οι άλλοι τρεις μπορείτε να πάτε όποτε θέλετε για να πείτε θέλουμε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Δεν κερδίσαμε γυαλί, θέλουμε όμως την δωρεπιταγή. Ό,τι πάρετε εκεί στα Opticon Express θα σας αφαιρούν τα 50 ευρώ, έτσι. Λοιπόν, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος από σήμερα μετά την μία μπορεί να πάει σε ένα από τα τρία Opticon Express που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη, επαναλαμβάνω, δεν συμμετέχει το πριβέ του Μακεδονία Παλάς για ευνόητους λόγους και να καβατζώσει το ζευγαράκι γυαλιά ηλίου. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν με τίποτα, όπως οι χαρακτηρισμοί ανάμεσα σε θαλαμοφύλακα και κύριο Κώστα. Μιλάμε για επική κόντρα ανάμεσα στον νεαρό οπαδό του ΠΑΟΚ και τον όχι και τόσο νεαρό οπαδό της ΑΕΚ. Ευχαριστώ από καρδιάς Χρήστο Κιώση που ήταν σήμερα μαζί μου. Του εύχομαι ολόψυχα να περάσει καλά στις διακοπές του και το εννοώ. Είναι τεράστια μορφή ο Χρήστος Κιώσης. Τεράστια μορφή. Γι' αυτό και εγώ του κουβάλισα κάτι γλυκάκια από 800 χιλιόμετρα από την Νότια Ελλάδα για να τα φάει. Μπορεί και να χαλάσανε, δεν με νοιάζει. Εγώ τα έφερα πάντως, απαιτώ να τα φάει. Χρήστο κατάρα, να τα φας φίλε σήμερα και να πας χτύπα ξύλο 5 μέρες ρε φίλε να είσαι. Θα μου χρεώσει και την άδεια και τα πάντα. Το τι κατάρα έχω να φάω, δεν λέγεται. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό που είπε ο κύριος Κώστας. Το θεωρώ απόσταγμα σοφίας και κάτι μου λέει ότι δεν το είχα ξαναματακούσει. Έτσι έχω την εντύπωση. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έτσι, ραντεβού εδώ αύριο, έτσι, το πρωί. 10 η ώρα, κανονικά, Μάριος Ασλαμάς στο λίμπερο της καρδιάς σου. 10 με 12. Λοιπόν, τα ψάρια είναι στο γυαλό, το τηγάνι στη φωτιά. Τα ψάρια στο γυαλό, το τηγάνι στη φωτιά.